Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί τηλεθεατές, μπορείτε ακόμη να παρακολουθήσετε αμέσως τώρα την πρώτη εκπομπή του νέου κύκλου της μουσικής μας σειράς Συχνότητες. Θα ακολουθήσει ένα επεισόδιο της κομικής σειράς Τα Χρυσά Κορίτσια. Ειδήσεις όπως πάντα στις 9.30. Στις 10.15 το πρώτο επεισόδιο της νέας ελληνικής σειράς με τίτλο Ελισάβερτ Ματινέγκου. Στις 11.10 η δικηγόρη του Λος Άντζελες. Το πρόγραμμά μας θα τελειώσει με τις νυχτερινές ειδήσεις των 12. Και χοντρός και καπνιστής. Τι δυστυχία. Ενώ εγώ που δεν καπνίζω, ζω καλύτερα και περισσότερο. Δύο παιδιά. Ένας δρόμος, η ίδια πορεία. Η τύχη τα θέλει το ένα πλάι στο άλλο. Αλλά τα λόγια δεν αρκούν για να μείνουν μαζί. Χρειάζονται πράξεις και λίγο πιο πολύ αγάπη. Με μια κάρτα της Εταιρείας Προστασίας Παστικών κάνεις την αγάπη πράξη. Κεντρική διάθεση. Δικιάρχου 28 Αθήνα. Τηλέφωνο 7015 634. Μία ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Καθημερινά υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται αίμα για να επιζήσουν. Χαρίστε τους τη ζωή προσφέροντας λίγο από το δικό σας. Για το σκοπό αυτό, αύριο η κινητή μονάδα αιμοληψίας θα βρίσκεται στην πλατεία Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη από 8.30 το πρωί μέχρι 1.30 μετά το μεσημέρι. Μια ματιά τώρα, αγαπητοί τηλεθέατες, στο υπόλοιπο απόψινό μας πρόγραμμα. Άμεσος τώρα ένα επεισόδιο της βραβευμένης κομικής σειράς Τα Χρυσά Κορίτσια. Ειδήσεις όπως πάντα στις 9.30. Στις 10.15 το πρώτο από τα 6 επεισόδια της νέας ελληνικής σειράς που είναι βασισμένη στην αυτοβιογραφία της πρώτης Ελληνίδας συγγραφέως και φεμινίστριας Ελισάβερτ Ματινέγκου. Στις 11.10 η δικηγόρη του Λος Άντζελες. Το πρόγραμμά μας θα τελειώσει με τις νυχτερινές ειδήσεις στα 12.